Όπως είναι γνωστό, εδώ και μερικές μέρες εξελίσσεται μια σεισμικότητα στην περιοχή του Ανατολικού Κορινθιακού και συγκεκριμένα στο χωριό Μελίση και στην γύρω περιοχή. Είναι μια σεισμικότητα η οποία περιλαμβάνει περίπου 20 σεισμούς με μέγεθος από 2 έως 4,3. Είναι σεισμοί οι οποίοι διατάσσονται κατά μήκος ενός μικρού ρήγματος, το οποίο έχει μια διεύθυνση βόρεια-ανατολική, νότιο-δυτική. Ένα ρήγμα το οποίο δεν συσχετίζεται με τα μεγάλα ρήγματα του Κορινθιακού κόλπου και κυρίως με αυτό που έδωσε το σεισμό των Αρχαιονίδων. Ένα ρήγμα το οποίο έχει μια περιορισμένη δυναμικότητα να προκαλέσει σεισμούς αυτής της τάξεως. Θεωρώ ότι οι σεισμοί αυτοί θα συνεχιστούν και για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τις επόμενες μέρες, αλλά με μικρά μεγέθη, γιατί όπως επαναλαμβάνω, το ρήγμα αυτό δεν έχει μεγάλη δυνατότητα να δώσει μεγάλους σεισμούς και παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία, δεδομένου ότι οι σεισμοί είναι μικροί. Η περιοχή έχει υποστεί και πολύ μεγαλύτερους σεισμούς χωρίς επιπτώσεις. Τα κτίρια μετά το σεισμό του 1981 είναι κτίρια εξόχως αντισεισμικά, τα οποία μπορούν να αντισταθούν σε πολύ μεγάλα μεγέθη. Συνεπώς δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Θα πρέπει οι πολίτες να προσέχουν μόνο τις εκτιμήσεις των επίσημων φορέων και των επιστημόνων. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σήμερα εδώ με τον κύριο Περιφερειάρχη και τους κυρίους που συμμετέχουν στο συντονιστικό όργανο εξετάσαμε και την οργάνωση της πολιτείας προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτές τις μικρές σεισμικές δονήσεις. Θεωρώ ότι και από αυτή την πλευρά είμαστε οργανωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την παρούσα σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, γιατί ήρθε σήμερα εδώ και στο πρόσωπό του ευχαριστώ τον κρατικό μηχανισμό και τον ΟΑΣΠ για την άμεση ανταπόκριση και πληροφόρηση. Οι σεισμοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο, πρόβλημα δεν υπάρχει όπως ακούσατε, ο κόσμος να είναι ήσυχος, να γυρίσει στις δραστηριότητές του. Να υποδεχθούμε τον κόσμο που θα κατέβει στις εκλογές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την τουριστική περίοδο η οποία αρχίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά και τους συναδέλφους σας επιστήμονες με τους οποίους και επικοινώνησα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.